Με αυτή την δυναμική συγκέντρωση ο φθιωτικός λαός δείχνει για άλλη μια φορά ότι όταν θέλει να υπερασπιστεί τα δίκια του, τα δικαιώματά του, μπορεί να ενωθεί. Αυτό είναι το μήνυμα το ηχηρό που πρέπει να στείλουμε όχι μόνο σε αυτούς που έχουν τσαλαπατήσει τις ζωές μας, όχι μόνο σε αυτούς που έχουν βάλει φράγματα στη μετακίνησή μας, αλλά και σε όλο το λαό της υπόλοιπης χώρας που και οι ίδιοι θα υποστούν αργά ή γρήγορα αυτό που πλήττει τη φθιότητα. Οι φθιωτείς σήμερα δείχνουν και λένε ένα μεγάλο όχι στα χαράτσια των διοδίων. Λένε όχι στην παράδοση των δρόμων στους μεγαλοεργολάβους, στα ιδιωτικά συμφέροντα. Λένε όχι στην εμπορευματοποίηση της μετακίνησης. Λένε ναι στην ελεύθερη μετακίνηση. Λένε ναι στην ελεύθερη πρόσβαση στους εθνικούς δρόμους, γιατί οι δρόμοι είναι δημόσιο αγαθό. Λένε ναι στην κατάργηση των διοδίων. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να το στείλουμε σε αυτούς που εξακολουθούν και κοροϊδεύουν σήμερα και το λαό της φθιότητας. Στον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος μόλις χθες είπε ότι μας κάνει και χάρη που μας φτιάχνει δρόμους στη φθιότητα, που ακόμα οι δρόμοι δεν έχουν τελειώσει. Και αυτό που έχει τελειώσει είναι απαράδεκτο να λέγεται εθνικός δρόμος σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Λέει επίσης όχι σήμερα ο λαός και στην υποκρισία όσων την ίδια στιγμή που εξακολουθούν και σήμερα να ψηφίζουν τις ληστρικές συμβάσεις χύνουν εκ των υστέρων κροκοδίλια δάκρυα. Αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, στην Αγία Παρασκευή αρχίζουν τα έργα για τα επόμενα διόδια. Θα τους αφήσουμε να ολοκληρωθούν τα έργα? Πρέπει να τους σταματήσουμε. Αυτό σήμερα, αυτή η συγκέντρωση δείχνει ότι μπορούμε και ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να δικαιωθεί.